Λοιπόν, επειδή εγώ παντρεύτηκα μικρή, έκανα 3 παιδιά και είμαι 19 χρόνια 20 χωρισμένη, είχα περάσει τα πάντινα από την πεθερά μου και ορκίστηκα. Όταν με το καλό τα παιδιά μου είναι σε μια ηλικία τώρα γάμου τα δύο τουλάχιστον. Ποτέ να μην ανακατευτώ και ποτέ να μην τους δημιουργήσω αυτά που έχω ζήσει εγώ. Τι σας έκανε δηλαδή? Ένα θα σας πω ότι κάποια στιγμή σε ένα καυγά, χωρίς κάποια βασική αιτία, μου έβαλε μια ρόμπα, με πήγε σε ένα νοσοκομείο στην Αθήνα, κάπου Σόλωνος, δεν ξέρω, μια κλινική, γιατί ήμουν μικρή κι εγώ, ότι είχα πρόβλημα για να με κλείσει μέσα για να έχει το γιο της, γιατί ήταν μόνη της, ήταν χείρα και είχε ένα μοναχογιό. Σας έβαλε μια ρόμπα και σας πήγε σε μια κλινική για να σας κλείσει. Σε μια κλινική, ότι έχω πρόβλημα με τα νεύρα μου και έχω θέμα, να με βγάλει τρελή και να με κλείσει. Πήγε να της βάλει ζουρλομανδία της γυναίκας. Θα τρελαθούμε ένα τη 2017. Καλά, πριν 20 χρόνια. Τι άλλο να σας πω. Από εκεί μόνο καταλαβαίνω. Ναι, 97, το ίδιο. Ο άντρας σας τι έκανε, πώς είχε αντιδράσει τότε? Κοιτάξτε, η θέση του συζύγου μου, του πρώην συζύγου μου, δεν μπορώ να πω ότι δεν ερχόταν σε αντιπαράθεση με τη μητέρα του, γιατί τα βλέπε. Τα βλέπε, δεν μπορώ να το πω. Αυτό ψέμα, άλλη ήταν η αιτία που χωρίσαμε. Βέβαια, μας δημιούργησε πολλά προβλήματα. Ήταν και ένας λόγος σοβαρός που φτάσαμε στο χωρισμό. Ήθελε δικός μου, είναι δικός μου, να χτυπιέται. Κάποια στιγμή παντρευτήκαμε, κράτησε όλα τα ρούχα να τα έχει, να τα βλέπει και δεν του τα έδωσε, την πρίκα τη λεγόμενη τότε. Τι να σας πω, τραγικές καταστάσεις. Και φώναζε για το γιο της, δικός μου, είναι δικός μου. Γι' αυτό λέω στα νέα κορίτσια όλα και τα δικά μου τα παιδιά. Μακριά από χείρα και από μοναχογιό. Καλά, όχι, εντάξει, δεν είναι έτσι όλα τα πράγματα, γιατί εδώ και η κυρία, η δικιά σας η περίπτωση είναι διαφορετική. Η κυρία εδώ Βέρα... είναι μια περίπτωση που τις προτείνω για να ερεμήσουν τα πράγματα, ναι. Γιατί τα δύσκολα είναι αλλού. Τα θέματα υγείας. Εδώ είναι κάποια πράγματα τα οποία είναι απλά.